Υποδεχτήκαμε σήμερα στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μεγάλη η τιμή μας, καθώς ο κύριος Υπουργός διαχρονικά αποτελεί ένα φίλο της περιοχής, ένα φίλο της Θράκης και μάλιστα και γνώστη της περιοχής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Εμείς από τη σειρά μας του παρουσιάσαμε μια σειρά μαζί με άλλους εκπροσώπους φορέων της επιχειρηματικότητας, του παρουσιάσαμε μια σειρά από βασικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Φυσικά επικεντρωθήκαμε και στο θέμα του κάθε του άξονα, όπου ζητήσαμε να επισπευτεί η διαδικασία για να γίνει άρση της απαγόρευσης για τη διέλευση λεωφορείων και μελλοντικά φυσικά και φορτηγών, και όπως επαναφέραμε το χρόνιο αίτημα για τα διόδια στον κάθε του άξονα, έτσι ώστε με το οποίο ένα ποσοστό θα μένει εδώ στην περιοχή για να δώσει άλλη αναπτυξιακή τροπή. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο συζητήσαμε ήταν το πρόβλημα των μεταφορών, το μεγάλο μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις μας λόγω και των πολλών διοδίων και των μεγάλων αποστάσεων από τα βασικά λιμάνια της χώρας. Οπότε να βρεθεί ένας τρόπος επιδότησης του μεταφορικού κόστους για περιοχές όπως η δική μας που είναι αρκετά μακριά από τα δύο βασικά λιμάνια, και φυσικά επαναφέραμε και ένα άλλο αίτημα, το οποίο είναι στην ουσία η μείωση του φόρου για τα καύσιμα για τους κατοίκους εδώ της περιοχής, έτσι ώστε να αμβληθεί η μεγάλη διαφορά του κόστου στα καύσιμα που υπάρχει σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα και κάποια άλλα αρκετά που ζητήσαμε εδώ από τον Υπουργό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ξέρουμε ότι αποτελεί φίλο της περιοχής και είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά θα δώσει βάση σε αυτά που συζητήσαμε και θα προσπαθήσει έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Υπουργέ, και πάλι σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στο Επιμελητήριο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα βρίσκομαι εδώ στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Νομού Ροδόπης και είχα τη δυνατότητα να ακούσω τον πρόεδρο αλλά και τους συνεργάτες του να μου εκθέτουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το επιχειρήν, γενικότερα οι επιχειρήσεις στον νομό της Ροδόπης. Πραγματικά είναι κάποια ζητήματα τα οποία στεναχωριέμαι που ενώ υπήρχαν και πριν από αρκετά χρόνια, όταν και πάλι την περίοδο 12-14 ήμουν υπουργός Μακεδονίας Θράκης, τα είχαμε τότε, δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Αναφέρθηκε ήδη σε αυτά ο πρόεδρος. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενεργήσουμε έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να λυθούν. Είναι αδιανόητο δηλαδή για μένα 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα να περνάνε από το πέρασμα Μακάζα Νιβαία και να μην υπάρχουν υποδομές εκεί, να μην υπάρχουν κάποια διόδια, γιατί όταν μπαίνουμε σε γειτονικές χώρες πληρώνουμε με την είσοδο σε κατευθείαν κάποια χρήματα, να μην αξιοποιείται με όποιο τρόπο είναι δυνατόν όλο αυτό το πέρασμα, έτσι ώστε να αφήνει κάποια προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης. Για όλα αυτά, που βεβαίως τα περισσότερα από αυτά δεν είναι δικό μου αντικείμενο, αλλά με την ιδιότητά μου την επιστημονική ως οικονομολόγου και επί σειρά ετών ως μέλος του Κοινοβουλίου και μέλος Επιτροπής Οικονομικών, θα προσπαθήσω και με στην κυβέρνηση, συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, να τα αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι αυτό που μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν είναι τουλάχιστον τα λεωφορεία να μπορούν να περνάνε από το συγκεκριμένο πέρασμα, γιατί θα είναι μια σημαντική τόνωση της ευρύτερης περιοχής. Από εκεί πέρα, για όλα τα άλλα υπόλοιπα ζητήματα που πολύ σωστά έθεσε ο πρόεδρος αλλά και τα μέλη του επιμελητηρίου, να πω ότι τα ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρω ότι για πολλά από αυτά, σχεδόν όλα θα έλεγα ότι υπάρχει απόλυτο δίκιο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μεταφέρω τα προβλήματα αυτά στους αρμόδιους υπουργούς, έτσι ώστε να δοθούν λύσεις. Για μας, για την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξαναπάρει μπροστά η τροχιά της οικονομίας, να αρχίσει η ανωδική πορεία της οικονομίας. Και γι' αυτό τον μεγάλο εθνικό στόχο θα κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προσπάθειες γίνεται, γιατί πρέπει να πετύχουμε την ανάπτυξη
μια ανάπτυξη η οποία δεν πρέπει να περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά πρέπει να είναι ισόρροπη σε όλη τη χώρα, πόσο μάλλον σε περιοχές ευαίσθητες εθνικά, όπως είναι η συγκεκριμένη περιοχή, η Θράκη, η οποία είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάει η Ελλάδα. Κάθε προσπάθεια λοιπόν θα γίνει έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα, πάντοτε σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, και τα επιμελητήρια θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς, από τους πιο χρήσιμους, ωφέλιμους φορείς για την ίδια την πολιτεία και για τη λειτουργία του κράτους. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε και μία.